Τέσσερα 24 ώρα πριν από τις κάλπες. Η κάθε πλευρά θέτει την εκδοχή της για το τι διακυβεύεται, ενώ Στέλλα Παπαμιχαήλ το βλέμμα στρέφεται στα μικρότερα κόμματα, αλλά και στους αναποφάσεις τους. Έτσι είναι, Ματίνα. Οι πολιτικοί αρχηγοί στρέφουν το βλέμμα του και στου αναποφάσει του. Είναι μια μεγάλη δεξαμενή, όπω έχουν δείξει και οι δημοσκοπήσει, με ένα εύρο γύρω στο 10%. Είναι κάτι, θέλουν να προσελκύσουν ένα κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων στο τελευταίο μήλι πριν από τι εκλογέ. Αλλά και ένα άλλο παράγοντα, ο οποίο εξετάζεται, Ματίνα, είναι και το, η αποχή, το εύρο τη αποχή σε αυτέ τι εκλογέ τη Κυριακή 25η Ιουνίου, διότι είναι κάτι το οποίο θα κρίνει και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα κρίνει και του συσχετισμού στα υπόλοιπα κόμματα τα οποία θα μπουν εντό τη Βουλή. Εδώ επίση υπάρχει ακόμη μια μάχη για το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα στη Βουλή. Υπάρχει ένα σενάριο πολύ πιθανόν να έχουμε επτακομματική ή οκτακομματική, ακόμα και οκτακομματική Βουλή. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την είσοδό του να περάσουν τον πύχη του 3%. Είναι το κόμμα τη κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι το κόμμα νίκη ε, του ε, κυρίου Νατσιού, αλλά και ακόμη και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Μένουν να δούμε πώ θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί. Σε κάθε περίπτωση, οι πολιτικοί οι αρχηγοί θέλουν να προσελκύσουν αυτού του ψηφοφόρου. Είναι η λεγόμενη αντισυστημική ψήφο. Θέλουν να του πάρουν μαζί του, διότι ε, γνωρίζουμε ότι όσα περισσότερα κόμματα μπουν μέσα στη Βουλή, τόσο ψαλιδίζεται και η αυτοδυναμία mm -hmm. του πρώτου κόμματο. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, να σα πω ότι και η αριθμητική αποτύπωση αυτών των συσχετισμών θα παίξει και βασικό ρόλο, καταλητικό ρόλο, θα σα έλεγα, για την επόμενη μέρα. Καθώ η Βουλή αυτή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι η προτενούσα Βουλή. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια ευρία πλειοψηφία, τουλάχιστον 180 θετικών ψήφων, για να περάσουν άρθρα τα οποία η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση δημιουργηθεί, θα θεωρήσει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή. Άρα, θα πρέπει να έχει μαζί τη περισσότερα κόμματα. Έτσι, Οπότε θα δούμε πώ θα λειτουργήσουν οι συσχετισμοί. Τώρα, να σα πω, Ματίνα, ότι ναι. οι πολιτικοί αρχικοί συνεχίζουν, βεβαίω, τι προεκλογικέ του περιοδίε. Ο κ. Κωντζωτάκη θα μιλήσει απόψε στη Θεσσαλονίκη. Έκανε ένα διάλειμμα πριν από λίγο το μεσημέρι και συνομίλησε σε ένα καφέ, έτσι σε πολύ θερμό κλίμα με τον γνωστό τραγουδιστή, τον Αντώνη Ρέμου αλλά και τον παραολυμ... παραολυμπιονίκη στην Κολύμπηση, τον κύριο Αντώνη Τσαπατάκη σε πολύ θερμό κλίμα και μάλιστα ο γνωστό τραγουδιστής του είπε ότι είναι στο σωστό δρόμο και πω ο κόσμο τον στηρίζει. Και βλέπουμε και τις σχετικέ εικόνε από το στιγμιότυπο, το χαλαρό στιγμιότυπο που υπήρξε. Σε ευχαριστούμε πολύ Στέλλα.